Κύριε Βενιζέλο, μιλήσατε στην καταρχήν συζήτηση 2 φορές, 32 λεπτά και 14 λεπτά. Τώρα είμαστε στην κατάρθρον συζήτηση. Δικαιούστε νέα ομιλία 15 λεπτών. Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι ειλικρινά γιατί παραβιάζεται ασύστολα τον κανονισμό της Βουλής και γιατί ευτελίζεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό, που είναι πράγματι σημαντικό για την κοινωνία, αλλά και μια ωραία ευκαιρία προκειμένου να συζητήσουμε για το πού πηγαίνει η χώρα, έχει ψηφιστεί επί της αρχής. Και είναι προσωπικό σας κατόρθωμα το ότι δεν έχει ψηφιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής επί της αρχής, ενώ το νομοσχέδιο έχει τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα επί της αρχής. Καταστρέφεται τις δυνατότητες πολιτικής συνένεσης. Ενώ ο ρόλος σας είναι να δημιουργείτε κλίμα συναντήληψης και ιππιότητας, εσείς συστηματικά, οργανωμένα και επίμονα, τροφοδοτείτε εντάσεις, πυροδοτείτε συγκρούσεις. Τι συνέβη προηγουμένως? Επικαλεστήκατε το άρθρο 72 του κανονισμού της Βουλής και όπως έχετε πράγματι δικαίωμα ως πρόεδρος του σώματος, θέσατε εσείς ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας όταν διαπιστώθηκε ότι οι υπογράφοντες στην πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν ήσαν παρόντες στη στιγμή της εκφώνησης και δεν μπορούσε το να... Το έθεσα πριν διαπιστωθεί. Σας διορθώνω. Το έθεσα πριν διαπιστωθεί εξ αρχής. Μετά ήρθατε, μετά από μία διακοπή πολλών λεπτών και υπαναχωρήσατε λέγοντας «Δεν επιμένω σε ονομαστική ψηφοφορία, θέλω να επιστρέψουν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και να κάνουμε μια κανονική τρέχουσα διαδικασία επί της αρχής». Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο προηγούμενος χειρισμός σας δεν ήταν χειρισμός διαδικαστικός. Πολιτικά, ως πρόεδρος της Βουλής, θέλατε να ταυτιστείτε με τη Χρυσή Αυγή. Θέλατε να την θέσετε υπό την αιγίδα και την προστασία σας. Όπως κάνετε συστηματικά επί εβδομάδες τώρα, παραβιάζοντας το κανονισμό της Βουλής. Θυσιάσατε. Μήπως θέλετε να ψηφίσετε για το ΠΑΣΟΚ έστω και καθυστερημένα, κύριε Βενιζέλο? Μην με διακόπτετε. Θυσιάσατε το μεγάλο ζήτημα της συνένεσης στον βωμό της δικής σας προσωπικής επίμονης σκοπιμότητας να συμπλέψετε με τη Χρυσή Αυγή. Προσωπικά μπορείτε να ακολουθήσετε τη μοίρα σας και να αμφισβητήσετε τον κύριο Τσίπρα και να ηγηθείτε της ενδοκομματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ως πρόεδρος της Βουλής και ως φορέας ενός πολιτιακού αξιώματος πρέπει να σέβεστε το Κοινοβούλιο, πρέπει να σέβεστε τις δημοκρατικές αξίες και ευαισθησίες και να φροντίζετε με τη συμπεριφορά σας να υπάρχει κλίμα ηρεμίας, ιππιότητας και συνένεσης. Αυτό που κάνετε είναι μια βαριά και ιστορικά ασυγχώρητη υπονόμευση και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Δεν προσφέρεται υπηρεσία πουθενά. Ούτε στο κόμμα σας, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στη Βουλή, ούτε στη χώρα. Αν έχετε κάποιον προσωπικό σχεδιασμό, μπορείτε να τον υπηρετήσετε. Όχι όμως σε βάρος των θεσμών και μιας εθνικής στρατηγικής. Σας καλώ λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές, οι οποίες είναι προκλητικές, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές όχι από την αντιπολίτευση, αλλά από όλο το Κοινοβούλιο. Έπρεπε να έχετε πάρει το μήνυμα από την ίδια σας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τις διαφωνίες που προκαλείτε με τους βουλευτές του κόμματός σας, με τα στελέχη της κυβέρνησης που διαφοροποιούνται επιμελώς από τις δικές σας προσωπικές απόψεις. Έχετε κάνει τη Βουλή ένα είδος τιμαρίου προσωπικού. Προσβάλλετε την κοινοβουλευτική διαδικασία και την κοινοβουλευτική παράδοση με τον νέο θεσμό των συνεντεύξεων, στις οποίες προαναγγέλει η πρόεδρος της Βουλής πρωτοβουλίες που πρέπει να συζητούνται στη διάσκεψη των Προέδρων μεταξύ των κομμάτων στην Ολομέλεια του Σώματος. Και νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε προσωπικές πολιτικές προτεραιότητες ανεξάρτητες από τις κυβερνητικές. Δεν υπάρχει σύστημα κυβερνώσας Βουλής. Δεν υπάρχουν 2 παράλληλα συστήματα εξουσίας, ένα εδώ με εσάς και ένα με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου με την κυβέρνηση.
Εδώ φτάνουμε σε πρωτοφανή φαινόμενα θεσμικής γελιοποίησης. Και είστε προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την κατάσταση αυτή. Σας καλώ εν προκειμένου, σε κλίμα ηρεμίας και με σαφή τα ερωτήματα κατά τον κανονισμό, να επαναλάβετε την ψηφοφορία όπως προσυδειάζει στο ύφος του Κοινοβουλίου και όχι με ανακριτικού τύπου ερωτήματα τι ψηφίζει το ένα κόμμα, τι ψηφίζει το άλλο κόμμα, τι ψηφίζει το άλλο κόμμα. Εδώ ψηφίζουν οι βουλευτές, ψηφίζουν κατά συνείδηση, ψηφίζουν ευκρινώς. Τα κόμματα τοποθετούνται όποτε κρίνουν ότι πρέπει να τοποθετηθούν. Το πώς αιτιολογείται η ψήφος και όταν επιτρέπεται να αιτιολογηθεί, το λέει ο κανονισμός της Βουλής. Δεν σέβεστε απολύτως τίποτα. Ούτε τον κανονισμό, ούτε το Σύνταγμα, ούτε τις παραδόσεις. Και εκτίθεστε. Και σας προειδοποιώ, όχι εξ ονόματος του Πασό. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο τουλάχιστον της αντιπολίτευσης. Και σας καλώ να συνετιστείτε πραγματικά και να αξιοποιήσετε την μοναδική ευκαιρία που έχετε. Με μία κοινοβουλευτική θητεία, στην ηλικία σας, να είστε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και να κάθεστε σε μία έδρα την οποία έχουν λαμπρύνει προσωπικότητες που διέγραψαν ιστορία με βάρος και βάθος στην ελληνική ζωή. Είναι μια ευκαιρία για σας να αφήσετε ένα αποτύπωμα το οποίο είναι θετικό και όχι να ενεργείτε ως παράγοντας συνεχών εντάσεων. Αν η χώρα εδώ δεν εκπροσωπηθεί με έναν τρόπο γενναιόδωρο, γενναιόψυχο, με προοπτική, πώς η κοινωνία θα πάρει ένα μήνυμα ότι έχει προοπτική η δημοκρατία στον τόπο και ότι μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική ανάταση. Νομίζω ότι υπονομεύεται και τον λόγο τον ενθουσιώδη και υπερήφανο που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση. Διότι εκεί που πάμε να εστιάσουμε στη συζήτηση για την εθνική στρατηγική, με διαφωνίες, με συγκρούσεις, εσείς έρχεστε και ρίχνετε το φως στην μιζέρια των διαδικαστικών τριβών και ορισμένων γκρίζων διαδρομών, αυτών που συνδέονται με την Χρυσή Αυγή και το Δημοκρατικό Τόξο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και οι Ιωνοί υπήρχαν και έπρεπε να τους έχουν δει τους Ιωνούς αυτούς, αυτοί που σας πρότειναν ως πρόεδρο της Βουλής. Εμείς σας ψηφίσαμε για να αντιληφθείτε ότι είστε πρόεδρος όλης της Βουλής, όλων των κομμάτων, όλων των βουλευτών. Σας ψηφίσαμε γιατί θέλαμε να ενισχύσουμε τον θεσμό, όχι εσάς προσωπικά. Ούτε αυτό το εκτιμήσατε, ούτε αυτό το συνυπολογίσατε. Και λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Έχετε ψηφιστεί και με την ψήφο της αντιπολίτευσης των περισσότερων κομμάτων και βουλευτών. Και έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ βαριές. Και δεν βλέπω δυστυχώς να ανταποκρίνεστε. Επειδή ήταν εντελώς προσωπική η απεύθυνσή σας, αλλά επειδή από την έδρα δεν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω επί προσωπικού, θα μιλήσω μόνο επί γεγονότων και επί διαδικασίας. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βενιζέλο, ήσασταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που είχε γενικό γραμματέα τον κύριο Μπαλτάκο. Και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν μεταξύ εκείνων που αρνήθηκαν τη συζήτηση για τα θέματα για τα οποία προφασίζεστε ότι κόπτεστε. Πρέπει να αποφασίσετε εάν σας ενοχλεί ότι η πρόεδρος της Βουλής, εάν σας ενοχλεί επί της διαδικασίας ότι η πρόεδρος της Βουλής περιφρουρεί αυτό που θεωρεί δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και αν διαφωνεί η κοινοβουλευτική ομάδα ή οι κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες την πρότειναν. Και σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί χρηστή εφαρμογή του κανονισμού, να είναι όλοι οι βουλευτές δηλαδή στην διαδικασία, θα εφαρμόσω αυτό που θεωρώ σωστό και μπορώ να ακούσω τα αντεπιχειρήματα, αλλά δεν τα έχω ακούσει σε πεδίο δημοκρατίας και διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, με προσκαλείτε να είμαι πρόεδρος όλης της Βουλής, όταν θεωρείτε ότι αυτά τα οποία αποφασίζω θίγουν κάποιες κοινοβουλευτικές ομάδες. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα σας δίνω το λόγο και πέραν του χρόνου που δικαιούστε όπως πάντοτε κάνω. Ότι θα περιφρουρώ το δικαίωμά σας
να εκφράζεστε ελεύθερα και να ψηφίζετε ελεύθερα και αυτό θα το κάνω για όλους τους βουλευτές. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου ως Προέδρου της Βουλής. Κατά τα λοιπά, εάν προσδοκάτε με τη δήλωση ότι υπερψηφίσατε την Πρόεδρο να εξοικονομήσετε μεταχείριση πέραν του κανονισμού, κακώς το προσδοκάτε και δεν έγινε καμία τέτοια διαβεβαίωση. Ο κύριος Βρούτσης έχει το λόγο.